Λοιπόν, γεια χαρά σας εδώ, φίλοι μου, τακτικοί, εδώ πέρα, επιμελείς. Άντε, με εσάς, φέτος θα μάθω όλη την παθολογική ανατομική. Διαβάζω πράγματα που δεν τα είχα διαβάσει ποτέ, εξαιτίας σας. Και σας είμαι ευγνώμων. Τώρα, αν παίρνετε κι εσείς κάτι, παιδιά, εύχομαι να παίρνετε. Δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτοί που παρακολουθούν, εντάξει, πάντα το θέμα δεν είναι ποσοτικό, κυρίως είναι ποιοτικό. Γιατί και ένα παιδί, ένας φοιτητής να έχει όρεξη έτσι να μάθει να προβληματιστεί, κέρδος είναι από αυτά τα μαθήματα. Αλλά εντάξει, δεν πάβει ρε παιδιά, κάπου να είναι και ποσοτικό. Δηλαδή, τόση δουλειά που γίνεται τώρα και να ψάχνουμε να μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή στο ένα έκτο των παιδιών του έτους. Εντάξει, να σας πω λίγο πολύ, με στεναχωρεί λιγάκι αυτό. Έβαργεσαι τώρα. Ας κάνουμε εμείς τη δουλειά μας και όποιος θέλει να την ακούσει και να την δώσει προσοχή, ας τη δώσει προσοχή. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα ασχοληθούμε με παθήσεις των περιφερικών νεύρων και κυρίως των σκελετικών μειών. Κάποια νοσήματα, έτσι θα έλεγε κανένας, σπάνια στο μυαλό έτσι ενός γενικού γιατρού. Για να δούμε τι μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς λοιπόν σαν παθολογοανατόμοι στην διαγνωστική προσέγγιση αυτών των νοσημάτων. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ωραία. Εδώ λοιπόν παιδιά, τι έχουμε. Έχουμε μία περίπτωση μιας μεσήλικος γυναίκας, 50 ετών. Και εδώ και 2 χρόνια έχει ένα ιστορικό αυξομοιούμενης απώλειας τόσο κινητικής όσο και αισθητικής αμφωτερόπλευρα, μάλλον συμμετρικά στα άκρα. Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν διαταραχές κινητικότητος και αισθητικότητος συμμετρικές που αφορούν τα άκρα της ασθενούς αυτής. Και γίνεται λοιπόν εδώ μια βιοψία γάστροκνημιαίου νεύρου. Και έχουμε αυτήν εδώ την εικόνα. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τη διάγνωση. Θα σκεφτούμε τι θα μπορούσε να συμβεί στον αντίστοιχο μη, ο οποίος δεν νευρώνεται. Και αν αυτό το πράγμα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να συμβεί έτσι οξέως και να έκανε μία ανιούσα παράλυση, θα ονομάσουμε το αντίστοιχο σύνδρομο. Λοιπόν, για να δούμε παιδιά εδώ τι βλέπουμε. Εδώ τώρα βλέπουμε, παιδιά, μία χρόνια φλεγμονώδη απομυελινοτική πολυρίζονευροπάθεια. Τι υπάρχει εδώ. Υπάρχουν έτσι υποτροπιάζουσες απομυελινώσεις και επαναμυελινώσεις και δίνουν έτσι μια εικόνα ενός βολβού κρεμμυδιού. Για κοιτάξτε εδώ παιδιά, αυτή είναι εδώ έτσι τη διαμόρφωση. Αυτό είναι, λέτε, από στιβάδες ποιων κυττάρων εδώ, έτσι, περιφερικά νεύρα είμαστε. Ποια κύτταρα είναι αυτά που μπορεί να δώσουν έτσι αυτή την εμφάνιση του βολβού του κρεμμυδιού. Πάρα πολύ σωστά. Είναι τα κύτταρα του ΣΒΑΝ. Και αυτό σε τι απαντά σε έναν τραυματισμό. Έτσι. Τώρα, μπορείτε να σκεφτείτε ο αντίστοιχος σκελετικός μυς που νευρώνεται από αυτές εδώ τις πάσχουσες, έτσι, τις πάσχουσες ρίζες, έτσι, την νευροπάθεια, το νεύρο, τα πάσχοντα, τους πάσχοντες νευρικούς κλάδους. Τι θα παρουσιάσει, τι λέτε, τι θα παρουσιάσει ο μυς. Πάρα πολύ σωστά. Θα γίνει λοιπόν μια ατροφία λόγω απονεύρωσης, έτσι, η οποία θα ακολουθηθεί από μια ομαδοποίηση μυϊκών ίνων αν επιτευχθεί επανανεύρωσή τους. Και μετέπειτα επανατραυματισμός θα οδηγήσει πια σε ατροφία όλης αυτής της ομάδας των μυών. Τώρα, αν είχαμε έτσι μια οξίας μορφής τέτοια νευροπάθεια που θα μας έκανε μια ανιούσα παράλυση, μια οξία δηλαδή φλεγμονώδη νευροπάθεια, όχι χρόνια όπως ήταν στο ιστορικό που μελετήσαμε, η οποία θα μπορούσε να ακολουθεί μια έτσι λίμωξη γρυποειδή,
της μορφής σαν γρήπη. Μήπως έχετε ακούσει ποιο είναι αυτό το σύνδρομο, πώς λέγεται? Εξαιρετικά, εξαιρετικά, μπράβο. Είναι το σύνδρομο Guillain-Barré. Πάρα πολύ ωραία. Για να περάσουμε τώρα στο επόμενο. Εδώ τώρα τι γίνεται? Είναι ένας νέος άντρας, 25 ετών, που υφίσταται ένα κάταγμα στον αυχένα της Περόνης. Και έχει απώλεια έτσι στην κινητικότητα, στους μυς, τους εκτείνοντες, τον άκρο πόδα. Τι κάνουμε τώρα εμείς? Βλέπουμε, παιδιά, την μικροσκοπική εμφάνιση που έχει το κοινό περονιαίο νεύρο, το οποίο είναι από αυτήν την περιοχή. Έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η εικόνα του νεύρου, μετά όμως από το επίπεδο που έγινε το κάταγμα στον αυχένα της Περόνης. Για να δούμε λοιπόν αυτές τις νευρικές ίνες. Τι έχουνε, τι διάγνωση έχουμε εδώ και πώς μπορούμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αποκατάσταση. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στις αποπεριοχές από τον τραυματισμό, το κάταγμα εν προκειμένου, βλέπετε εδώ αυτές έτσι τις αλλοιώσεις. Πώς σας μοιάζουν? Τι λέτε, παιδιά, πώς σας μοιάζουν? Τι αλλοιώσεις να είναι αυτές εδώ μέσα στις νευρικές ίνες, οι οποίες γεμίζουν έτσι από τμήματα αξώνων και μυελίνης? Νομίζετε, πώς θα περιγράφατε έτσι μορφολογικά αυτά που βλέπετε εδώ πέρα μέσα σε αυτές τις εκφυλιζόμενες, ας τις πούμε, νευρικές ίνες μετά από την περιοχή εκεί του κατάγματος, του τραυματισμού? Ναι, όχι, μοιάζουνε, μπράβο, κοντά είσαι, αλλά τι εμφάνιση είναι αυτή που υπέθεσες ότι είναι λιποκύτταρα? Κάτι είδες και μου είπες, α, μπράβο, ακριβώς. Είναι λοιπόν μία εκφύλιση καινοτοπιώδης. Καινοτοπιώδης, έτσι, η οποία λέγεται βαλέρια εκφύλιση. Τώρα, το αν θα υπάρξει αποκατάσταση στην περιοχή εξαρτάται, παιδιά, από το βαθμό του τραυματισμού του νεύρου. Δηλαδή, όταν λέμε ότι τραυματίζεται το νεύρο μετά από ένα κάταγμα, έτσι, τι νομίζετε, τι μπορεί να πάθει το νεύρο? Για σκεφτείτε έτσι τα στοιχεία εδώ σε ένα περιφερικό νεύρο. Τι μπορεί, ποια στοιχεία του νεύρου μπορεί να υποστούν ζημιά, για να καταλάβουμε αν θα υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης μετά της ζημιάς αυτής στο νεύρο? Τι λέτε, τι μπορεί να πάθει ζημιά? Έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, συνάδελφε. Μπορεί να πάθει ζημιά. Ή ο ίδιος ο άξονας, έτσι, ή το έλυτρο της μυελίνης. Μάλιστα. Εάν έχουμε μία έκπτωση, μία μείωση της αγωγιμότητας χωρίς να υπάρχει ζημιά ούτε στον άξονα, ούτε στο έλυτρο της μυελίνης, να είναι κάτι δηλαδή από μια πίεση που δεν έχει όμως κάνει ζημιά ούτε στον άξονα, ούτε στο έλυτρο της μυελίνης, αλλά έχει μια ζημιά η αγωγημότητα η νευρική, μιλάμε για την νευροαπραξία, που τώρα η λειτουργική αποκατάσταση θα γίνει γρήγορα, ουσιαστικά θα είναι σαν ένα πόδι να τεθεί σε μια κατάσταση εντός εισαγωγικών ύπνωσης, από την οποία κάποια στιγμή θα ξυπνήσει. Αυτή λοιπόν είναι η νευροαπραξία. Όταν υπάρχει τώρα απώλεια του άξονα, χωρίς όμως να υπάρχει ζημιά στο έλυτρό του, μιλάμε για την αξονότμηση, που εδώ είναι που συμβαίνει αυτό που βλέπουμε στην εικόνα. Έτσι, τη βαλέρια εκφύρηση, όπως την είπαμε. Εδώ, την καινοτοπιώδη. Με αυτά εδώ τα καινοτόπια. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται? Εφόσον μπορέσει αυτό το πράγμα, έχει γίνει απώλεια του άξονα, δεν έχει όμως πειραχθεί το έλυτρο, συμβαίνει αυτή η εκφύλιση, αλλά εφόσον ο αναγενόμενος άξονας έχει μία άθικτη οδό για να την ακολουθήσει, γιατί το έλυτρο δεν πάσχει. Και πάμε τώρα και στο τρίτο ενδεχόμενο, να υπάρξει έτσι μία διάρρηξη ή μία διατομή ολόκληρου του νεύρου, δηλαδή και του άξονα και του ελίτρου, οπότε τότε πια η αναγέννηση δεν μπορεί να συμβεί, εκτός εάν
τα άκρα τα οποία έχουν κοπεί μπορούν με κάποιο τρόπο πάρα πολύ προσεκτικά να επανευθυγραμμιστούν. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η πιο βαριά περίπτωση, η περίπτωση της νευρότμησης. Της νευρότμησης. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενό μας περιστατικό, το οποίο είναι ένα αγόρι 6 ετών που έχει έτσι μία προοδευτική διάχυτη αδυναμία, αισθάνεται έτσι μια προοδευτικά έτσι εγκαθιστάμενη διάχυτη αδυναμία και μας λέει ότι δεν μπορεί να σηκωθεί μόνο του από την καθεστική αθέση χωρίς βοήθεια. Δηλαδή αυτό δηλώνει μια αδυναμία να σηκωθεί. Κατά την εξέταση βλέπουμε έτσι ότι οι γαστροκνημίες αυτού του αγοριού είναι πολύ προβάλλουσες. Και κοιτάξτε τιμή που έχει παιδιά στον ορό η κρεατινική κοινάση. 2.270 μονάδες ανά λίτρο, ενώ φυσιολογικά πρέπει να είναι μέχρι 235 μονάδες ανά λίτρο ή λιγότερες. Και τι κάνουμε λοιπόν, παίρνουμε μια βιοψία από τον μυϊκή της γαστροκνημίας και το βλέπουμε στο μικροσκόπιο. Να προσπαθήσουμε λοιπόν μαζί να θέσουμε τη διάγνωση, να δούμε αν λείπει κάποια πρωτεΐνη, σε παιδάκι συμβαίνει, να σκεφτούμε ένα κληρονομούμενο πρότυπο που μπορεί να έχει νόσος αυτή και να μπορούμε να δούμε τι θα περιμένουμε σαν επιπλοκές. Λοιπόν, αυτή παιδιά είναι η μυϊκή δυστροφία, η μυϊκή δυστροφία Ντουσέν. Τι λείπει? Λείπει η δυστροφίνη. Τι κάνει η δυστροφίνη? Είναι υπεύθυνη για να συνδέει έτσι την σαρκομεριδιακή συστολή στην εξοκυτάρια θεμέλια ουσία. Πρόκειται για μία διαταραχή που μεταβιβάζεται κατά μετοχή χρωμόσωμα και από το 1 τρίτο έως τις μισές αυτές περιπτώσεις πρόκειται για νέες, έτσι, αυτόματες μεταλλάξεις. Τα θύλια άτομα που είναι φορείς μπορεί να έχουν απλώς έτσι μια ελαφρά αδυναμία και κάποια αύξηση στα επίπεδα της κρεατινικής κοινάσης και μάλιστα μπορεί στα μετέπειτα στάδια της ζωής τους να αναπτύξουν διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Για να δούμε τώρα εμείς τα ευρήματά μας στο μη. Για προσπαθήστε παιδιά. Τι λέτε εδώ πέρα? Μάλιστα. Τι λέτε εδώ? Πάρα πολύ σωστά τα έχετε περιγράψει. Μου γράφετε ήδη την περιγραφή. Εξαιρετικά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τη φλεγμονή, όπως την είδατε, έτσι, να τη φλεγμονή. Και για δείτε παιδιά, από τι προοδευτικά αντικαθίσταται εδώ πέρα ο μυς. Να, αυτά εδώ τι να είναι? Έτσι, λιποκύτταρα. Και εκτός από τα λιποκύτταρα, για ταυτοποιήστε μου και αυτόν τον ιστό που σας δείχνω. Εκτός από τα λιποκύτταρα, τι άλλο αντικαθιστά το μη? Για δείτε εδώ πέρα, πάρα πολύ σωστά, συνδετικός ιστός, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι κάπως ινώδης. Γιατί είναι ινώδης? Γιατί δεν έχει πολλά κύτταρα. Τον βλέπετε, είναι σχετικά ακυταρικός. Έχει φλεγμονώδη, αλλά δεν έχει τα κύτταρα της ινοβλάστευ, τα κύτταρα δηλαδή του συνδετικού ιστού. Τον βλέπετε, έτσι, είναι κυρίως ινώδης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συνάδελφε, μου λες ότι είναι ρόγι. Έτσι, μπράβο. Γιατί δεν έχει πολλά κύτταρα, όπως έχει ένας συνδετικός ιστός που δεν είναι ινώδης, έχει περισσότερα κύτταρα. Εδώ είναι σκέτες ίνες. Λοιπόν, και φυσικά επέρχεται θάνατος από προϊούσα, ας πούμε, μυϊκή αδυναμία. Για να προκαλέσει θάνατο, ποιοι μυς νομίζετε ότι μέχρι την ηλικία των 20 ετών θα μπορέσουν να αλλοιωθούν η λειτουργία τους για να προκαλέσει το θάνατο? Πάρα πολύ σωστά, το μυοκάρδιο και το διάφραγμα, ακριβώς, που θα επηρεάσει την αναπνοή. Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε. Εδώ με μια άνοσο ιστοχημική εικόνα. Εδώ έχουμε έναν άντρα 33 ετών, ο οποίος έχει αυξανόμενη μυϊκή αδυναμία για 20 χρόνια. Κατά την εξέταση έχει εγγύς
εγγύς, κυρίως εγγύς αδυναμίας, τους εγγύς μύες δηλαδή. Και αυτό συσχετίζεται με ατροφία. Έχει αύξηση της κρεατινικής κοινάσης στον ορό και εδώ τι βλέπουμε, παιδιά. Εδώ βλέπουμε τη μικροσκοπική εικόνα που εμφανίζουν οι μυϊκές του ίνες σε βιοψία, οι γραμμωτές, έτσι, οι σκελετικές μυϊκές ίνες, αλλά σε ειδική χρώση που έχουμε κάνει για την διστροφίνη. Διστροφίνη. Βλέπετε λοιπόν εδώ, παιδιά, κοιτάξτε το χρώμα το καφέ, να δούμε τη διάγνωση και να δούμε γιατί η αδυναμία αυτή ξεκίνησε στην ενήλικο ζωή, γιατί ήταν 31 ετών η ηλικία του ασθενούς. Αυτή λοιπόν εδώ, παιδιά, είναι η μυϊκή δυστροφία Μπέκερ. Για να δούμε λίγο, κοιτάξτε τις γραμμωτές μυϊκές ίνες. Κοιτάξτε αυτή, μπράβο. Κοιτάξτε αυτήν εδώ, πώς θα τις χαρακτηρίζατε έτσι μορφολογικά. Για δείτε έτσι το μέγεθός τους. Τι θα λέγατε ότι είναι, για κοιτάξτε, κοιτάξτε αυτήν εδώ και αυτήν εδώ. Συγκρίνετε τις. Τι χαρακτηρίζονται, πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά, υπάρχει ποικιλία στο μέγεθος των μυϊκών ινών και υπάρχει έντονη μείωση, δείτε εδώ περιοχές, έντονη μείωση της διστροφίνης. Εδώ τώρα είναι μια διαφορετική μετάλλαξη στο γονίδιο της διστροφίνης από αυτή στην μυϊκή διστροφία του Ντουσέν. Εδώ υπάρχει είτε μειωμένη είτε δυσλειτουργική διστροφίνη, αλλά δεν είναι και τελείως απούσα. Εντάξει, δεν είναι και τελείως απούσα. Βλέπετε, είναι σημαντικά μειωμένη. Σημαντικά μειωμένη. Τώρα, η έναρξη της νόσου καθυστερεί μέχρι την ενήλικο ζωή, τυπικά εξελίσσεται πιο αργά, έτσι, από ότι την μυϊκή διστροφία Ντουσέν και επιπρόσθετες μυοπαθητικού τύπου μεταβολής απαντώνται στον σκελετικό μυ που μπορεί να αυτές να περιλαμβάνουν εκφύλιση ή αναγέννηση κάποιων μυϊκών ινών. Αυτή λοιπόν είναι η περίπτωση της μυϊκής διστροφίας του Μπέκερ. Πολύ σωστά μου λέτε, είναι μείωση της διστροφίνης και είναι ηπιότερη. Ωραία. Να προχωρήσουμε, παιδιά, σε αυτό το περιστατικό που είναι ένας Άριν 40 ετών με μακρόχρονο ιστορικό, ο 25 ετίας, φανταστείτε, δυσκολία στη βάδιση. Και τώρα τελευταία, τι έχει επιπροσθεθεί σε αυτή τη δυσκολία στη βάδιση? Αδυναμία στα άκρα, τα άνω άκρα. Και βλέπουμε και έτσι μια εξεσημασμένη ατροφία στους μυς του προσώπου και του τραχύλου. Επίσης, ο ασθενής αναπτύσσει διατατική καρδιομυοπάθεια και απότοκο αυτής συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Και βλέπουμε εδώ μια βιοψία από τον δελτοειδή μυ αυτού του ασθενούς. Και κοιτάξτε εδώ, τι μας δείχνει, τι παθολογικό να έχουν αυτές οι ίνες. Μπράβο. Μπράβο, συνάδελφε. Πάρα πολύ σωστή απάντηση. Το βρήκες πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και άλλα παιδιά το απαντάτε. Τέλεια. Α, εσείς φυσάτε, ρε παιδί μου. Όλοι νευρολόγοι θα... Όλοι νευρολόγοι θα γίνετε και τα βρίσκετε έτσι. Μπράβο. Πάρα πολύ σωστά, ναι. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ, στη μυοτονική διστροφία. Λοιπόν, υπάρχει και θα έλεγα, για δείτε λίγο και τα μεγέθη, δεν έχουν μια ποικιλία και αυτά. Δείτε, το μέγεθος των ινών, το μέγεθος των ινών έχει λοιπόν και μια ποικιλία στο μέγεθος των ινών και έχει και σαν να είναι έτσι πολλαπλή πυρήνες κεντρική. Κεντρική. Τώρα, τη γενετική βάση της μυοτονικής δυστροφίας. Εδώ υπάρχει, παιδιά, μια, αυτό που λέγαμε, το έχουμε δει και σε προηγούμενα περιστατικά, την επέκταση της επανάληψης της τριπλέτας των νουκλεοτιδίων, της CDG, στο γονίδιο βέβαια, που κωδικοποιεί την κοινάση, την πρωτεϊνική κοινάση της μυοτονικής δυστροφίας, το DMPK. Όταν αυξάνουν έτσι οι αριθμοί αυτών των
επαναλήψεων των τριπλετών, αυτό συνεπάγεται μειωμένη παραγωγή του mRNA, του mRNA, άρα και μειωμένη πρωτεΐνη. Και σε ό,τι αφορά τώρα άλλες επιπλοκές που απαντούν στη μειωτονική δυστροφία, έχουμε δυσκολίες στην όραση με σχηματισμό καταράκτη, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ατροφία των γονάδων, απώλεια τριχών, απώλεια μαλλιών στο μέτωπο, αρκετά συχνά, δυσανεξία στη γλυκόζη και ορισμένοι από αυτούς τους ασθενείς με μειωτονική δυστροφία αναπτύσσουν άνοια. Το επόμενο είναι ένας άνδρας 34 ετών με ιστορικό 25 ετών προϊούσης μυϊκής αδυναμίας. Πού, ποιοι μυς είναι αυτοί που έχουν την αδυναμία? Είναι στα χέρια, στους βραχίονες, στην ομική ζώνη, στον τράχυλο και στο πρόσωπο. Σε αυτές τις ομάδες μυών, έτσι. Χέρια, βραχίονες, ομική ζώνη, τράχυλος και πρόσωπο. Και έχει ένα μόνιμα υψηλό επίπεδο στην κρεατινική κοινάση του ορού. Παίρνουμε πάλι βιοψία από τον δελτοειδή μυ και έχουμε αυτήν εδώ την εικόνα. Ομολογώ, για κοιτάξτε εδώ σε αυτήν την σκελετική ίνα, παιδιά, όλο αυτό εδώ, να βάλουμε τη διάγνωση και μετά να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί τα άτομα σε αυτή την οικογένεια του αρρώστου θα μπορούσαν να προσβληθούν σε μια πιο πρώιμη ηλικία και μάλιστα πιο έντονα να ήταν, πιο σοβαρή να ήταν αυτή η προσβολή στις επερχόμενες γενναίες. Για να δούμε έτσι ακριβώς το φαινόμενο αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά το φαινόμενο αυτό της προσμονής ή της επίσκεψης. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά μου λέτε, παιδιά, εδώ είναι σαν να βρίσκονται σε σειρά, πάρα πολύ σωστά. Σαν να σχηματίζουν έτσι μια άλυσο, μια αλυσίδα, έτσι. Να, δίπλα είναι ο συνδετικός. Ας δούμε πρώτα τις ίνες. Δείτε εδώ που σχηματίζουν έτσι μια αλυσίδα από κεντρικούς πυρήνες, έτσι σε κατά μήκος βέβαια, σε κατά μήκος το μη. Και όπως πάλι πολύ σωστά μου γράφετε, υπάρχει και η νόδης αντικατάσταση, έτσι, των μυϊκών ινών. Νάτος πάλι ο ιστός, ο συνδετικός, ο οποίος αναπτύσσεται και δείτε εδώ πώς αντικαθιστά τις σκελετικές, τις γραμμωτές μυϊκές ίνες. Και προφανώς, όπως μου το είπατε αυτό, υπάρχει έτσι μία επερχόμενη επέκταση των επαναλήψεων των τριπλετών αυτών των νουκλεοτιδίων του CDG στις αλλεπάλληλες γενναίες που προκύπτουν και είναι αυτή η γενετική διαδικασία την οποία την ονομάσαμε ως προσμονή, ως επίσπευση, όπως πολύ σωστά μου έχετε γράψει στα σχόλιά σας. Είδαμε λοιπόν την περίπτωση της μειοτονικής δυστροφίας. Μειοτονικής δυστροφίας. Έλατε, είναι πολύ περίεργο. Πώς είναι αυτό το έβριμα? Ένα είναι όλοι πυρήνες σαν μια άλυσο. Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση. Ναι, είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Τι ακριβώς αναδόμηση γίνεται στο κύτταρο και ακολουθούν αυτή τη διάταξη. Είναι κάτι πράγματι πάρα πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα. Και χρήσιμο βέβαια διαγνωστικά. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Σε μια νέα κοπέλα, ένα κορίτσι, 10 ετών, που έτσι αρχίζει και έχει μία δυσκολία στην άσκηση, στην άσκησή της, δεν μπορεί να κάνει γυμναστική, έχει μία δυσανεξία, ας πούμε, στην φυσική άσκηση και αναπτύσσει πονοκεφάλους, εμέτους και όλα αυτά επακολουθεί έτσι μία γενικευμένη τονικοκλονική επιληπτική κρίση και ακόμα χειρότερα μία ημιπληγία. Ημιπληγία, έτσι. Η μισή πλευρά του σώματος παραλύει. Εκτιμάται φυσικά το κορίτσι αυτό στο τμήμα των επιγόντων και βλέπουμε αυξημένο το στον ορό αυξημένο το γαλακτικό οξύ και την κρεατινική κοινάση και γίνεται μία μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου όπου αναδεικνύει έτσι περιοχές απομακρυσμένων εμφράκτων, εμφράξεων. Γίνεται λοιπόν μια βιοψία μυός και να δούμε τώρα εδώ
ποια είναι η διάγνωση, ποια είναι και η γενετική βάση και τον είδος του πονοκεφάλου, το οποίο μπορεί συχνά να συνοδεύει αυτήν την νόσο. Λοιπόν, εδώ παιδιά πρόκειται για μια μυοπάθεια, έτσι, η οποία έχει το χαρακτηριστικό να είναι μια μυτοχονδριακή εγκεφαλοπάθεια με γαλακτική οξέωση, θυμηθείτε τα ευρήματα στον ορό που σας είπα που είχε η κοπέλα, και δίκην επεισόδια δίκην αγκιακού ισχαιμικού επεισοδίου, έτσι, σαν να είναι δηλαδή ένα, σαν να υφίσταται εγκεφαλικά επεισόδια. Στην διεθνή βιβλιογραφία, από τα αρχικά των συμπτωμάτων ουσιαστικά, έτσι, είναι το MELAS, Mitochondrial Encephalopathy with Lactic Acidosis and Stroke-like Episodes. Η ιστολογία είναι επιβιωτική, γιατί κοιτάξτε έτσι αυτήν εδώ την Νίνα, εδώ τη μυϊκή. Βλέπετε εδώ τι έχει κάνει. Είναι σαν να είναι, θα έλεγε κανένας, κουρελιασμένη. Για δείτε εδώ, για προσέξτε παιδιά εδώ που σας δείχνω με το βέλος πως είναι, έτσι. Είναι συγκεντρώσεις αυτές υποσαρκυλιματικές. Κάτω δηλαδή από το κυταρόπλασμα, από το σαρκύλημα των μυϊκών, του κυταροπλάσματος, αυτά είναι συγκεντρώσεις που βλέπετε εδώ από μυτοχόνδρια. Έτσι, εξού και μυτοχονδριακή εγκεφαλοπάθεια. Τώρα, με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, αν δούμε αυτές εδώ πέρα τις περιοχές, θα έχουν πολύ χαρακτηριστικές, έτσι, παρακρυσταλλικούς, σαν χώρους, κάτι σαν χώροι στάθμευσης, είναι έγκλειστα. Πού τα έγκλειστα αυτά? Εκεί που είναι τα χωρίσματα μέσα στα μυτοχόνδρια. Δηλαδή στις αναδιπλώσεις της εσωτερικής μεμβράνης των μυτοχονδρίων. Άρα συνοδεύεται λοιπόν και από ένα υπερμικροσκοπικό έβριμα. Σε επίπεδο μορφολογίας έχουμε αυτές εδώ τις συσσωρεύσεις μυτοχονδρίων. Δείτε πώς φαίνονται σε μορφολογικό επίπεδο εδώ, οι οποίες είναι υποσαρκυλιματικές. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν τυπικά, έτσι, χαρακτηριστικά μεταλλάξεις στο μυτοχονδριακό, το DNA, άρα έχουμε το μυτοχονδριακό γονιδίωμα, που είναι ένα μικρό, έτσι, κυκλικό, ένας κλόνος DNA, που κωδικοποιεί περίπου 22 με ειδικότητα μυτοχονδριακή tRNAs και 2 rRNAs ήδη. Και πολλές από τις πρωτεΐνες αυτές εμπλέκονται στην οξυδοτική φωσφοριλίωση. 20% από τις, ας πούμε, τις πρωτεΐνες αυτές της μυτοχονδριακής οξυδοτικής φωσφοριλίωσης κωδικεύονται από το μυτοχονδριακό DNA. Και οι μεταλλάξεις που γίνονται οδηγούν σε ανεπαρκή σύνθεση του ATP. Ο δε πονοκέφαλος, η κεφαλαλγία που συχνά συνοδεύει την εγκεφαλοπάθεια αυτή, είναι του τύπου της ημικρανίας. Και για να δούμε τώρα λίγο και το πρότυπο της κληρονομικότητας. Εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, ήδη μου το έχετε πει. Τι έχουμε εδώ τώρα? Έχουμε ένα παιδί, ένα νήπιο, 3 ετών, που σε όλη του τη ζωή δεν είχε την πρέπουσα ανάπτυξη. Ήταν υπολοιπόμενη η ανάπτυξή του. Και εμφανίζει τώρα δυσκολίες μαθησιακές, προβλήματα στην ακοή του, παράλυση των οφθαλμικών μυών και εξωτερικά βλέπουμε να παραλύει η οφθαλμή, οφθαλμοπληγία δηλαδή εξωτερική, και αδυναμία με υποτονία. Να δούμε τώρα το γενεαλογικό δέντρο στην εικόνα, έτσι, βλέπετε, των άλλων μελών της οικογενείας τα οποία έχουν προσβληθεί, να βάλουμε τη διάγνωση, να περιγράψουμε το πρότυπο της κληρονομικότητας και να πούμε ποια είναι η συχνότητα των μεταλλάξεων
στο μυτοχονδριακό DNA όταν συγκρίνεται με το πυρηνικό, με το πυρηνικό DNA. Έχουμε λοιπόν και εδώ, παιδιά, μια μυτοχονδριακή μυοπάθεια που έχει ένα, όπως πολύ σωστά μου είπατε, ένα πρότυπο από τη μητέρα, ένα μητρικό. Ένα μητρικό, προσέξτε, μητρικό πρότυπο κληρονομικότητας, γιατί, ποιος θα μου το εξηγήσει, γιατί η μυτοχονδριακή κληρονομικότητα οφείλεται στη μητέρα, ποιος θέλει να μου κάνει την εξήγηση, ποιος θέλει να μου κάνει, γιατί περνάει αυτό το μυτοχονδριακό DNA που περνάει στους απογόνους, από ποια μυτοχόνδρια προέρχεται. Έτσι, μπράβο. Προέρχεται από τα οάρια. Από τα οάρια, έτσι. Μπράβο, παιδιά. Όλα, λοιπόν, τα εμβρυϊκά μυτοχόνδρια είναι μητρικής προέλευσης. Και φυσικά, το μυτοχονδριακό DNA έχει υψηλότερη συχνότητα μεταλλάξεων από ότι το πυρηνικό DNA. Πάρα πολύ ωραία. Και ολοκληρώνουμε την παρουσίασή μας με αυτό το ζευγάρι των εικόνων, ξεκινώντας από την εικόνα αυτή. Είναι μία γυναίκα 41 ετών, όπου έχει έτσι προοδευτικά μία αδυναμία στους εγγύς μύες για ένα διάστημα 4 ετών. Τώρα δεν μπορεί να ανέβει σκάλες ή να σηκώσει αντικείμενα. Ούτε μπορεί να ανέβει μια σκάλα, ούτε να σηκώσει κάποιο αντικείμενο. Και επίσης, οι λεπτές κινήσεις και τα εντοβάθη τενόντια αντανακλαστικά δεν επηρεάζονται. Δηλαδή, στις λεπτές κινήσεις δεν έχει πρόβλημα. Είναι αυξημένη η κρεατινική κινάση στον ορό και βλέπουμε εδώ τη μυϊκή της βιοψία. Για να προσπαθήσουμε μαζί, λοιπόν, να δούμε αυτή τη διάγνωση, την παθογένεση και να δούμε αν θα υπήρχε κάποια περίπτωση να έχουμε και αυτοαντισώματα που θα μπορούσαν να είναι παρόντα και αν θα μπορούσε να συμμετέχει και το δέρμα. Για να περιγράψουμε, λοιπόν, εδώ, παιδιά. Τι έχει εδώ πέρα, για δείτε τι είναι όλα αυτά εδώ τα κύτταρα μέσα στο μη. Τον γραμμωτό μη. Πάρα πολύ σωστά. Υπάρχει μια έντονη, πολύ ωραία, μπράβο, μια έντονη λεμφοκυταρική διήθηση. Και για δείτε εδώ αυτόν το μη. Δείτε λίγο τη μορφολογία που έχει το κυταρόπλασμα, έτσι, το σαρκύλημα. Δείτε αυτός πώς είναι. Προσέξτε λίγο και τη γράμμωση, φαίνεται εδώ, και δείτε αυτός. Τι λέτε να έχει πάθει αυτός. Για σκεφτείτε να τον χαρακτηρίσετε και αυτόν τον μη. Τι έχει. Για να μου το βρείτε και αυτό. Δεν σας φοβάμαι σας, θα το βρείτε. Όχι, δεν είναι ατροφικός. Για δέστονε. Έτσι που είναι άμορφος μέσα εδώ, τι μπορεί να έχει πάθει. Μια μορφή εκφύλησης, συμφωνώ. Τι μπορεί να είναι. Μπράβο. Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο. Είναι νέκρωση. Νέκρωση. Αυτός λοιπόν εδώ ο μης έχει νέκρωση. Μάλιστα. Αλλά αυτές εδώ οι ίνες, σε τι διαδικασία λέτε να έχουν μπει παιδιά και έχουν έξι τέτοιους πυρήνες. Τι κάνουν αυτές εδώ οι ίνες και είναι έξι. Τι λέτε. Για δείτε τες. Έτσι, και εγώ πιστεύω, έτσι, τέσσερις μεγάλους πυρήνες και τα λοιπά, είναι, όπως πολύ σωστά μου γράφεται, αναγέννηση. Αναγενόμενες μυϊκές ίνες. Άρα, έχετε καταλάβει και για ποιο νόσημα μιλάμε, γιατί εσείς είστε τρομεροί. Φλεγμονώδη, έτσι, διήθηση από λεμφοκύτταρα, νέκρωση, αναγέννηση μυϊκών ίνων, μάλιστα, πολύ σωστά, είναι η... Έτσι, και αυτό το βρήκατε. Και παθολόγοι είσαστε εσείς και ξέρετε και τις παθολογικές οντότητες στο τέταρτο εξάμηνο. Τι να σας πω, έχω μείνει άφωνος. Άφωνος βέβαια έχω μείνει όχι μόνο από το πολύ υψηλό επίπεδο εσάς που απαντάτε και με αφήνετε έκπληκτο που είστε σε θέση να διαγνώσετε την πολυμοιοσίτιδα. Άφωνος έχω μείνει και από το πόσο λίγοι συμμετέχετε. Και
απορώ, όλοι οι άλλοι που είναι εκτός του μαθήματος, πώς το λένε, περί τι τυρβάζουν, πώς το λέει εκεί, η ρίση αυτή εκεί πέρα του Ευαγγελίου, με τι ασχολούνται, τι κάνουν αυτοί. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί, αλλά βλέπω τι κάνετε εσείς, που πιάνετε πουλιά στον αέρα, πιάνετε εσείς. Μπράβο. Λοιπόν, είναι η πολυμειοσύτιδα. Τι υπάρχουν λοιπόν εδώ, εσείς έτσι όπως πάτε θα μου τα πείτε όλα. Τι λέτε να είναι αυτά, τι λεμφοκύτταρα λέτε να είναι αυτά, που σκοτώνουν εδώ τις μυϊκές ίνες. Τι λέτε να είναι. Βεβαίως ταφ και μάλιστα τι κατηγορία, ταφ και ταροτοξικά. Μάλιστα, CD8. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα σε ό,τι αφορά τα αυτοαντισώματα που λέγαμε, μπορεί να είναι και τα αντιπυρηνικά, μπορεί να είναι και αυτά τα JO1, τα έναντι της συνθετάσεις της ιστιδίλ tRNA, παρότι αυτά είναι βέβαια αυτά τα αντι-tRNA αντισώματα έναντι της συνθετάσεις, είναι ειδικά, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι σε αυτά οφείλεται, ότι είναι αυτά που έχουν τον σαφή αιτιολογικό ρόλο στην πολυμειοσύτιδα. Και φυσικά, αν τα συμπτώματα αυτά που περιγράψαμε στο ιστορικό, δηλαδή την αδυναμία έτσι των εγγύσμιών, προοδευτικά επιδεινούμενη, τη δυσκολία να ανέβει τις σκάλες, να σηκώσει υλικά, αν υπήρχε και όλα αυτά έτσι ένα βιολετή, ένα ιώδες εξάνθημα στο δέρμα, τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, όπως πολύ σωστά μου λέτε, για την δέρματομειοσύτιδα. Την δέρματομειοσύτιδα. Πάρα πολύ ωραία. Και η τελευταία μας εικόνα αφορά εδώ οι λεπτές ίνες. Αυτές εδώ, οι παιδιά, αν μου λέτε για αυτές εδώ και με ρωτάτε, αυτές είναι οι αναγενόμενες, που έχουν τους πυρήνες, τους μεγάλους. Εντάξει. Αυτοί είναι νεκρωμένοι. Εδώ είναι νεκρωμένοι. Ενώ τις κινήσεις. Ναι, οι κινήσεις γιατί προσβάλλονται ιδιαίτερα οι εγγύσμιες. Ναι, και γιατί γιατί λεπτές κινήσεις παραμένουν φυσιολογικές. Γιατί προφανώς ρυθμίζονται από άλλου είδους, μυϊκές ίνες από αυτές που είναι οι κινήσεις οι έντονες. Οι λεπτές κινήσεις δεν έχουν τόσο να κάνουν. Δηλαδή όταν λέμε λεπτές κινήσεις, τι εννοούμε, τις κινήσεις των δακτύλων, έτσι. Αυτά δεν είναι εγγύσμιες. Εγγύσμιες ποιοι είναι, του κορμού. Έτσι. Η φλεγμονή που με ρωτάτε, συνάδελφοι, είναι από λεμφοκύτταρα. Εξ αρχής, εφόσον είναι ανοσιακή, είναι αυτοάνοσο νόσημα, ξεκινάμε με εξίδρωμα χρόνιας φλεγμονής. Είναι λεμφοκύτταρα. Για να δούμε και το τελευταίο μας περιστατικό. Είναι μία γυναίκα 57 ετών που για 5 χρόνια έχει προοδευτική ασύμμετρη μυϊκή αδυναμία, ασύμμετρη, η οποία αφορά από ομάδες μειών, όχι εγγύς, όπως λέγαμε πριν, από ομάδες μειών, όπως είναι οι εκτείνοντες το γόνατο και οι καμπτήρες του καρπού. Να καλή ώρα αυτό που λέγαμε πριν, για τις ομάδες των προσβαλλομένων μειών. Και βλέπουμε εδώ μία χρώση που έχουμε κάνει, τρίχρωμη, έτσι, μια τρίχρωμη χρώση που βλέπουμε εδώ πέρα, σε βιοψία μειός, να δούμε τη διάγνωσή μας, τι θα μπορούσαμε να ψάξουμε υπερμικροσκοπικά στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και την παθογένεση. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, είναι μία μειοσύτιδα, η οποία αυτά εδώ πώς θα τα περιγράφατε, παιδιά, που φαίνονται μέσα στις σκελετικές μυϊκές ίνες, πώς θα τα λέγατε, έτσι, μια περιγραφή, τέλεια, τέλεια, έγκλειστα. Υπάρχουν έτσι κάτι, θα τα έλεγα, καινοτόπια, όπως μου τα περιγράψατε πάρα πολύ σωστά, τα οποία είναι περιγεγραμμένα, δείτε τα λίγο, έτσι περιγεγραμμένα πώς είναι, είναι δακτυλιοειδώς. Δακτυλιοειδώς περιγεγραμμένα μέσα στις μυϊκές ίνες. Να μου αξιολογήσετε τις μυϊκές ίνες ως προς το μέγεθος, τι λέτε, για δείτε τες. Δείτε αυτή εδώ, αυτές εδώ πέρα κάτω, βεβαίως υπάρχει ποικιλία στο μέγεθος των μυϊκών ινών και βέβαια όλες αυτές εδώ οι περιοχές που βάφουν έτσι γαλάζιες με την τρίχρωμη χρώση, τι περιοχές είναι, τι λέτε.
Βεβαίως. Η νόδους αντικατάστασης. Αυτά όλα είναι χαρακτηριστικά ευρήματα για μια μυοπαθητική νόσο. Εδώ είναι η μυοσίτιδα με έγκλειστα σωμάτια. Τι υπάρχουν λοιπόν? Υπάρχουν έτσι ινιδιακά κατά κάποιο τρόπο έγκλειστα, τα οποία περιέχουν αμυλοειδές και υπερφοσφοριλιωμένες πρωτεΐνες ΤΑΦ. Αυτό είναι λοιπόν το περιεχόμενο αυτών των εγκλείστων, έτσι. Αυτών των εγκλείστων είναι ινίδια που αποτελούνται από αμυλοειδές και υπερφοσφοριλιωμένες ΤΑΦ πρωτεΐνες. Η παθογένεση είναι ενδοκυταρίως, εναποθέσεις β' αμυλοειδούς, ινίδια δηλαδή αμυλοειδούς, και αυτές οι υπερφοσφοριλιωμένες ΤΑΦ πρωτεΐνες. Αυτά όλα υποδηλώνουν έτσι μία διαδικασία, ένα φαινόμενο το οποίο ακολουθεί κάπως τη γύρανση, έτσι, την ηλικία. Και παρότι βρίσκονται και εδώ πέρα CD8 θετικά ΤΑΦ κύτταρα, στη μυοσίτιδα έτσι από έγκλειστα σωμάτια, δεν ανταποκρίνονται οι ασθενείς θεραπευτικά σε ανοσοκαταστολή. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μάλλον εδώ δεν πρόκειται για αυτοάνωση νόσο όπως η προηγούμενη, η πολυμυοσίτιδα που είδαμε. Και επίσης έχουν περιγραφεί και κληρονομικές μορφές της νόσου της μυοσίτιδας με τα από έγκλειστα σωμάτια. Ωραία. Αυτά ήταν τα περιστατικά μας για τους σκελετικούς μυς. Πολύ ωραία. Δεν έχουμε σήμερα να παρουσιάσουμε κάτι άλλο. Θέλετε ένα λεπτό? Κάτι με ρωτάτε, να δούμε αν έχετε ερωτήσεις. Ωραία. Η λήψη δείγματος για μυϊκή βιοψία πώς γίνεται? Με εκτομή μέρους του μυός? Και αν ναι, επειδή βλέπουμε ότι γίνεται τρώση, αποκαθίσταται εύκολα? Βεβαίως, γίνεται τέτοιος τρόπος από εξειδικευμένους νευρολόγους, οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τι θα πάρουν. Εμείς όταν λάβουμε το υλικό, επειδή μπαίνουν και πράγματα ενζυμικών προσδιορισμών στον ιστό, δεν ακολουθούμε μόνο τη ρουτίνα, τη συνήθη της εγκλήσεως σε φορμόλι και παραφίνι, αλλά κρατάμε και φρέσκο υλικό για να μπορούμε να προσδιορίσουμε και τα ένζυμα που βοηθάνε και αυτά πάρα πολύ στην τυποποίηση της μυοπάθειας. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά, είμαστε εντάξει? Πολύ ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, που θα ασχοληθούμε με το αιμοποιητικό σύστημα. Γεια χαρά σας. Μπορώ να κάνω δύο ερωτήσεις? Ναι, ορίστε παρακαλώ. Καλησπέρα. Για το τέταρτο περιστατικό που τέθηκε η διάγνωση της μυϊκής δυστροφίας Μπέκερ και όχι Ντούσεν, ποιο είναι το πρότυπο έτσι κληρονομικότητας στο γενετικό υπόβαθρο? Κοίταξε να δεις, υπάρχει μετάλλαξη εδώ πέρα, έτσι. Απλώς η μετάλλαξη αυτή είναι διαφορετική από την μετάφραση της Ντουσέν, έτσι. Είναι μειωμένη η δυσλειτουργική δυστροφήνη, αλλά δεν αποουσιάζει. Τώρα, το γεγονός ότι αυτό καθυστερεί και εμφανίζεται στην ενήλικο ζωή, έτσι, κάπως προσανατολίζει και προς τη γενετική βάση. Αλλά για να μπορέσω να σου απαντήσω σε αυτό, πρέπει να μελετήσω. Κάνε και εσύ μια σχετική μελέτη και να το συζητήσουμε μαζί, όποτε θέλεις, να δούμε την γενετική βάση δηλαδή που έχει το νόσημα. Εμείς προσπαθούμε εδώ, αυτό που θέλω να σας πω, παιδιά, είναι ότι στα μαθήματα αυτά προσπαθούμε πιο πολύ όχι εγκυκλοπαιδικά να δούμε τα νοσήματα. Προσπαθούμε να τα δούμε, πώς να σας πω, εμπειρικά, μέσω εικόνων, μέσω ιστορικών. Σίγουρα αυτό είναι εκείνο που θα σε κάνει να ψηλιαστείς εσύ το νόσημα και μετά φυσικά και θα ανατρέξεις στη θεωρία για να δεις τρόπους μεταβίβασης, τρόπους κληρονομικότητος. Αλλά το αντικείμενο αυτών των μαθημάτων δεν είναι οι πληροφορίες, οι ακαδημαϊκές, οι εγκυκλοπαιδικές. Είναι να ξυπνήσουμε λιγάκι στον τρόπο που μελετάμε την ιατρική για να βλέπουμε πράγματα πρακτικά. Βεβαίως και μπορείτε να με ρωτήσετε οποιαδήποτε θεωρητική ερώτηση θέλετε, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή
Προσπαθώ να είμαι ένας επαρκής γενικός ιστοπαθολόγος. Στο βαθμό που μπορώ βέβαια να παρακολουθήσω όλα τα συστήματα. Είναι αδύνατον να είμαι... Παλιά υπήρχε ένα παιχνίδι που λεγόταν «Ο φωτεινός παντογνώστης». Δεν έχω εγώ καμιά τέτοια πρόθεση να είμαι ένα είδος Google που θα ρωτάτε κάτι και θα πατάω και θα ανασύρω τη γνώση. Εσείς που έχετε την όρεξη, άπαξ και προβληματίζεστε πάνω στο περιστατικό που ο ρόλος ο δικός μου είναι λίγο να σας προβληματίσω στη διάγνωσή του και στο πώς θα έρθει σε εσάς ο άρρωστος, μετά βεβαίως θα εμβαθύνετε στη βιβλιογραφία για να δείτε και τα πρότυπα κληρονομικότητος, το βαθμό δυσβητικότητος της κληρονομικότητος και όλα τα σχετικά. Μπορώ να κάνω κι εγώ μια ερώτηση? Φυσικά. Στο τελευταίο περιστατικό που είπατε για τρίχρωμη χρώση. Η μασόνη είναι τρίχρωμη. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ορίστε. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και χρώση ερυθρό του κονγκό για να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη του αμυλοειδούς. Το αμυλοειδούς. Κοίταξε να δεις, φίλε μου. Θεωρητικά ναι, αλλά θα έπρεπε οπωσδήποτε, επειδή αυτά ξέρεις. Τώρα, αυτό το αμυλοειδές είναι ρε παιδί μου, σαν έγκλειστα μέσα σε μυϊκές ίνες. Δεν είναι το σύνηθες αμυλοειδές που το βλέπουμε να εναποτίθεται υπερδοθυλιακά. Ναι, είναι μέσα σε ίνες. Οπότε στην απλή κατά κάποιο τρόπο μικροσκόπηση μπορεί να μας ξεφύγει, θα έλεγα. Χωρίς να το ξέρω σίγουρα, από την αίσθησή μου σου μιλάω. Ίσως το πολλωμένο φως κάπως να βοηθούσε. Αλλά σίγουρα θα βοηθήσει πολύ, πολύ χαρακτηριστικά το ηλεκτρονικό. Δεν το συζητώ. Για αυτού του είδους, ας πούμε, την ανίχνευση των ινιδίων. Δηλαδή η μορφολογία. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί δεν είναι το αμυλοειδές που πηγαίνει υπερδοθυλιακά και μετά περνάει κάτω, ξέρω εγώ, το τείχμα του αγγείου και πηγαίνει στη διάμεσο ουσία και το βλέπουμε εμείς σαν εναποθέσεις την εξοκυτάρια ουσία. Εδώ είναι μέσα στις μυϊκές ίνες. Και έχω κάποιες επιφυλάξεις για το κονγκό. Ναι. Μάλιστα. Ως προς την ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος, νομίζω ότι και η μυϊκή δυστροφία Μπέκερ φιλοσύνεται ως υπολοιπόμενος στην οτύπωση κληρονομικότητας. Κοίταξε, η αίσθησή μου είναι ότι τα περισσότερα μπαίνουν σε εκεί. Απλώς, εγώ παιδιά, για κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος, το μόνο που μπορώ να λέω είναι σπάνια νοσήματα αυτά, δεν τα βλέπουμε και κάθε μέρα, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι εξάλλου νοσήματα εξειδικευμένων κέντρων αυτών, δεν αφορούν ένα γενικό νοσοκομείο, αυτά που λέμε, αλλά είπαμε για να αντιπροσωπεύονται όλες οι νόσεις σε κάποιο βαθμό. Κάνουμε και αυτά τα σπάνια νοσήματα. Αυτή την αίσθηση έχω, αλλά αν δεν το επιβεβαιώσω βιβλιογραφικώς, δεν μπορώ να το πω. Θα το ψάξουμε και θα το βρείτε. Το ευχαριστώ πρώτο, πολύ. Το και εγώ. Μπορώ να κάνω ακόμα μία ερώτηση? Βέβαια. Για το τελευταίο περιστατικό, και εγώ ήθελα να ρωτήσω, αυτό βασικά με το αμυλοειδές, ότι συνήθως παρατηρούμε την εξοκυτάρια εναπόθεση, όπως τα είπατε. Και ήθελα να ρωτήσω, είναι αυτό που είχαμε κάνει έτσι σε παλαιότερα μαθήματα για την, ή δεν έχει σχέση, την συστηματική αμυλοειδώση, που είναι αναπόθεση αλφα αμυλοειδούς, σε διαστολή, ας πούμε, με την τοπική που νομίζω ήταν η μεταφορική πρωτεΐνη της αλβουμίνης στο μυοκάρδιο. Πολύ σωστά. Υπάρχουν αμυλοειδώσεις, όπως πολύ σωστά λέτε, που είναι εντετοπισμένες και υπάρχουν και συστηματικές. Η πηγή της σύνθεσης του αμυλοειδούς, αν είναι το ΥΠΑΡ, έχω την αίσθηση ότι σχετίζεται με τις συστηματικές αμυλοειδώσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει συστηματικές αμυλοειδώσεις? Είναι αυτές που είπατε. Δηλαδή, σε μια χρόνια αντιγονεμία. Όπως είναι, ξέρω εγώ, σε μια χρόνια οστεομυελίτιδα. Σε μια ρευματοειδή αρθρίτιδα. Δηλαδή, σε νοσήματα φλεγμονώδη συστηματικά. Οπότε και το παραγόμενο αμυλοειδές είναι το ΑΑ. Έτσι. Τώρα, στις άλλες μορφές, ας πούμε, το αμυλοειδές που είδαμε σε εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος. Το αμυλοειδές που βλέπουμε εδώ, προφανώς είναι εντετοπισμένες αμυλοειδώσεις. Πολλές εξ αυτών, εφόσον αφορούν εξοκυτάρια θεμέλια ουσία, αναδεικνύονται με τη χρώση ερυθρού του κονγκό, γιατί αυτή δεν έχει μια επιλεκτικότητα. Η επιλεκτικότητα στο είδος του αμυλοειδούς έχει να κάνει μετά με άνοσο ιστοχημικές χρώσεις για να κάνει την τυποποίηση του αμυλοειδούς. Αλλά άπαξ και το αμυλοειδές πιάνει την εξοκυτάρια ουσία, βεβαίως η χρώση ερυθρό του κονγκό το βάφει κεραμιδί και βάζοντάς το στο πολλωμένο φως το εμφανίζει τη διπλοθλαστικότητα που λέμε. Ωραία, είμαστε μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Λάζερ. Εγώ, μια χαρά σας. Γεια σας.